σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το κομμάτι του κίνητρου. Τι γίνεται όταν δεν έχω κίνητρο να πάω για προπόνηση, τι γίνεται όταν δεν έχω κίνητρο να ξεκινήσω μια καλύτερη διατροφή, γενικότερα τι γίνεται όταν δεν υπάρχει κίνητρο. Πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο όμως, να σου υπενθυμίσω να κάνεις ένα subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι, ούτως ώστε να έχεις ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Και φυσικά αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, εκεί όπου ανεβάζω το προσωπικό μου ταξίδι σχετικά με το fitness και τη διατροφή. Το θέμα στο σημερινό βίντεο λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη, γιατί έχει να κάνει με όλη την ψυχολογία μας. Γενικότερα, ανάλογα με το πώς είναι η ψυχολογία μας, πιστεύω ότι πάει και το πώς θα αποδώσουμε. Όταν δηλαδή έχουμε μια καλή διάθεση και η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη, συνήθως είμαστε πιο τυπικοί και πιο σωστοί σε αυτά που πρέπει να κάνουμε και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ενώ όταν η ψυχολογία μας είναι πεσμένη, δεν έχουμε κίνητρο, δεν έχουμε διάθεση, αυτό έχει αντίκτυπο στις προπονήσεις, πολλές φορές έχει αντίκτυπο και στην διατροφή και δυστυχώς αυτό το πράγμα κάπως μας χαλάει την πορεία μας προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε. Η ψυχολογία για μένα είναι το α και το ω όταν μιλάμε για fitness, για διατροφή και γενικότερα όταν μιλάμε για τον γυμναστηριακό τρόπο ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς είναι η ψυχολογία μας και το mindset που κουβαλάμε για το πώς θα αποδώσουμε. Κατά τη δική μου γνώμη, το πιο σημαντικό πράγμα στο οποίο πρέπει να εστιάσει κάποιος ασκούμενος, είτε είναι ένας απλός ασκούμενος, είτε είναι κάποιος αθλητής, ιδιαίτερα για τους αθλητές, είναι το mindset. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό το πράγμα ισχύει για όλη μας τη ζωή, όμως εγώ δεν είμαι εδώ να κάνω τον life coach. Είμαι εδώ για να μιλήσω για το γυμναστήριο και την διατροφή. Άρα θα εστιάσουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Πολλές φορές ακούω από άτομα να λένε ότι δεν έχω κίνητρο να ξεκινήσω προπόνηση, δεν έχω κίνητρο να συνεχίσω τη διατροφή μου, να ξεκινήσω διατροφή και κάπου εκεί ξεκινάνε και τα παρατάνε. Εγώ προσωπικά, σαν προπονήτρια αλλά και σαν αθλούμενη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε τον ασκούμενο μας αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό σαν μία ολόκληρη προσωπικότητα και να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Να μην είμαστε δηλαδή πολύ απόλυτοι και να μην θεωρούμε κάποια πράγματα ότι είναι δικαιολογίες. Κάποιες φορές κάποια πράγματα δεν είναι δικαιολογίες, αλλά πράγματι το άτομο που έχουμε απέναντί μας έχει κάποιο άλλο πρόβλημα και αυτό που μας λέει πρέπει να το ακούσουμε και να καταλάβουμε τι είναι, ούτως ώστε να το βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Άρα λοιπόν, όταν ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει ότι έχω χάσει το κίνητρό μου, η μου άποψη ως προς αυτό είναι πως δεν πρέπει να πηγαίνεις βάσει του κίνητρου. Δηλαδή, δεν είναι κάθε μέρα ίδια, δεν θα ξυπνήσεις κάθε μέρα με την ίδια διάθεση, δεν είναι κάθε περίοδος της ζωής μας ίδια. Άλλες φάσεις της ζωής μας είμαστε πιο χαρούμενοι, έχουμε περισσότερη όρεξη για αυτοβελτίωση, έχουμε μεγαλύτερη όρεξη να προσπαθήσουμε στο γυμναστήριο, στη διατροφή. Σε άλλες φάσεις της ζωής μας είμαστε πιο πεσμένοι, δεν έχουμε και πολλή διάθεση. Όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν είμαστε στις φάσεις όπου η ψυχολογία μας είναι πεσμένη, αισθανόμαστε κουρασμένοι, πρέπει να τα παρατάμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε με αυτό το σκεπτικό. Εάν είσαι ένα από τα άτομα το οποίο είχε κάνει προπόνηση ή δεν έχει ξανακάνει προπόνηση, τέλος πάντων απέχεις από την προπόνηση και δεν βρίσκεις το κίνητρο να ξεκινήσεις, αυτό που θα σου έλεγα είναι να κάνεις το εξής. Να πας ακόμη και με το ζόρι και να ξεκινήσεις είτε την προπόνηση είτε τη διατροφή σου. Να βάλεις για παράδειγμα πρόγραμμα και να έχεις συγκεκριμένες μέρες μέσα στην ημέρα στις οποίες θα πηγαίνεις για προπόνηση. Από ένα σημείο και μετά, αυτό το πράγμα θα σου γίνει κάπως σαν ρουτίνα. Μπορεί για αρχή να δυσκολεύεσαι και να το κάνεις με δυσκολία και με βαριά καρδιά και το καταλαβαίνω γιατί δεν αρέσει σε όλους η προπόνηση, αλλά σίγουρα όλοι θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν όχι όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις, για εμένα, είναι να κάνεις αυτό. Να βάλεις συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρες στις οποίες θα κάνεις προπόνηση και ο κόσμος να χαλάσει εσύ να πηγαίνεις. Ακόμη και αν αυτό γίνεται με το ζόρι στην αρχή. Στη συνέχεια θα δεις ότι η άσκηση, επειδή είναι έτσι, παράγει ενδορφίνες, θα σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ καλύτερα και από ένα σημείο και μετά δεν θα σε χαλάει και τόσο το να πηγαίνεις. Επίσης θα το έχεις συνηθίσει και θα αποτελεί ένα μέρος της ρουτίνας σου, επομένως θα είναι και κάπως δύσκολο από ένα σημείο και μετά να το σταματήσεις. Εκτός από αυτό, όταν ξεκινήσεις και είσαι συνεπής, ακόμη και με το ζόρι στην αρχή, αλλά στη συνέχεια πιστεύω ότι θα σου αρέσει, η συνέπεια αυτή θα σε κάνει να δεις κάποια αποτελέσματα. Και συνήθως όταν δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, εκεί ξεκινάμε να έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο. Η αλήθεια είναι ότι το κίνητρο είναι κάτι το
οποίο ανεβοκατεβαίνει. Δεν έχουμε πάντα το ίδιο κίνητρο. Μπορεί σήμερα να έχεις πάρα πολύ ωρεξία προπόνηση, αύριο να μην έχεις καθόλου. Η δική μου συμβουλή γενικά είναι να μην πηγαίνουμε ποτέ βάσει του κίνητρου, αλλά να υπάρχει η πειθαρχία. Η πειθαρχία να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Φυσικά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βλέπουμε γιατί δεν έχω όρεξη, τι με πειράζει, τι με ενοχλεί. Πολλές φορές δεν είναι η γυμναστική ή η διατροφή το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι κάποιο άλλο και εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορώ, με ενοχλεί η προπόνηση, με ενοχλεί η διατροφή. Γενικότερα δηλαδή το χρησιμοποιούμε σαν μια δικαιολογία για να σταματήσουμε, ενώ το ουσιαστικό μας πρόβλημα μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Ακόμη και για τα άτομα που λατρεύουν την προπόνηση, υπάρχουν μέρες στις οποίες δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε για προπόνηση. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ το να προπονούμε, όμως δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Θα υπάρξουν μέρες που θέλω πάρα πολύ να κάτσω στο κρεβάτι μου, να ξεκουραστώ, να κάνω μια βόλτα με τους φίλους μου, να κάνω κάτι άλλο, να αφήσω την προπόνησή μου, αλλά εκεί πέρα, εκεί όπου δηλαδή δεν έχω το κίνητρο να πάω να κάνω την προπόνησή μου, αυτό που κυριαρχεί είναι η πειθαρχία και το αυτό το πράγμα θα με ωφελήσει εάν το κάνω. Θα με ωφελήσει το να μείνω στο σπίτι μου, το να κάνω κάτι άλλο. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται πράγματι να το κάνεις. Αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά είναι να βρεις το κλειδί, το δικό σου κλειδί της δικής σου ισορροπίας, ούτως ώστε και να μην χάνεις τις προπονήσεις σου και να κάνεις τη διατροφή σου, αλλά να μην αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα σε καταπιέζει. Να βρεις δηλαδή τις δικές σου ισορροπίες. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλά άτομα είναι το εξής. Λένε πως είμαι κουρασμένος, εάν πάω στο γυμναστήριο δεν θα βγει πολύ καλά η προπόνηση, προτιμώ να κάτσω σπίτι και ας μην πάω μία μέρα, και η μία μέρα φέρνει την άλλη μέρα και η άλλη μέρα φέρνει την άλλη μέρα και στο τέλος τα παρατάνε εντελώς. Χαμένη προπόνηση είναι η προπόνηση στην οποία έπρεπε να είχες πάει και δεν έχεις πάει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει κούραση, το καταλαβαίνω 100%, αλλά πήγαινε, κάνε μία προσπάθεια και πίστεψέ με, μπορεί στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, να ζωντανέψεις, να σου έρθει η όρεξη, να σου έρθει αυτό το κίνητρο να θες να κάνεις την προπόνησή σου. Αλλά ακόμη και αυτό να μην γίνει, ακόμη και μία μέτρια προπόνηση να έχεις, πάλι μία μέτρια προπόνηση είναι πολύ καλύτερη από την καθόλου προπόνηση. Να προσπαθείς βέβαια να βρίσκεις κίνητρο σε κάθε τι μικρό που κάνεις. Ένας ακόμη τρόπος για να αποκτήσεις κίνητρο, εάν δεν έχεις τόσο μεγάλη όρεξη να πας για προπόνηση, είναι το να κάτσεις, να δεις ένα βιντεάκι από κάποια προπόνηση, από έναν αθλητή που σου αρέσει, να κάτσεις να δεις κάποιες φωτογραφίες από αθλητές που έχουν το σώμα το οποίο θα ήθελες κι εσύ να αποκτήσεις, το φυσικ το οποίο θα ήθελες να φτάσεις, και αυτό το πράγμα σίγουρα θα σου κινήσει κάπως την όρεξη και το ενδιαφέρον για να πας να κάνεις την προπόνησή σου. Αλλά ακόμη και αυτό να μην πετύχει, αυτό που θα σου έλεγα εγώ προσωπικά είναι να καλλιεργήσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και την πειθαρχία σου. Να προσπαθήσεις να βρεις νόημα σε κάθε τι που κάνεις. Και για να υπάρχει νόημα σε αυτό που κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λέω συνεχώς ότι πρέπει να ξέρουμε τον λόγο που κάνουμε κάθε τι. Αν τρώμε παραπάνω από όσο πρέπει, να ξέρουμε γιατί τρώμε παραπάνω. Γιατί πρέπει κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο να δίνω το κάτι παραπάνω, σε τι θα με βοηθήσει αυτό. Όταν ξέρεις λοιπόν το γιατί και τον λόγο για τον οποίο κάνεις το κάθε τι, θα έχεις και μεγαλύτερη όρεξη να το κάνεις. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω βασικά να σας βοήθησε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Ξέρω ότι όλα αυτά τα πράγματα στη θεωρία είναι, ακούγονται καλά και εύκολα, και ότι στην πράξη είναι πιο δύσκολα. Αλλά σιγά σιγά, όταν ξεκινάς να αλλάζεις λίγα πράγματα, το ένα μετά το άλλο, με μικρά βήματα όσο αφορά τον τρόπο σκέψης σου, τότε σιγά σιγά καταφέρνεις και χτίζεις έναν τέτοιο τρόπο σκέψης που πραγματικά δεν μπορεί να τον κλονίσει κανείς, ούτε καν ο ίδιος σου εαυτός. Φιλιά πολλά, καλές προπονήσεις, να απολαμβάνετε τις προπονήσεις σας και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!